Καλησπέρα κύριε Φαραντόρη, τι κάνετε? Καλή σας πέρα, χαίρομαι που ανταμώνουμε. Δεν τα πάτε καλά. Η τελευταία δημοσκόπηση έδειξε πτώση, ελεύθερη πτώση του ΣΥΡΙΖΑ. Σας ανησυχεί? Προφανώς και με ανησυχεί. Και προφανώς αυτή η ανησυχία μου θέλω να μετουσιωθεί σε πράξη και δράση. Και γι' αυτό είμαι και υποψήφιος πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Εάν δεν με ανησυχούσε και αν όλα πήγαιναν καλά, δεν θα υπήρχε ανάγκη ούτε να προχωρήσουμε σε εκλογικές διαδικασίες, ούτε να με έχετε ενώπιον σας με την υποψηφιότητά μου στο τραπέζι. Θα επέλεγα την βολική θητεία μου ως Ευρωβουλευτής για τα επόμενα 5 χρόνια και δεν θα ασχολιόμουν ούτε με τα εσωτερικά μας, ούτε με όλα όσα μας πικραίνουν, μας θλίβουν, τέλος πάντων και μας πονάνε στο ΣΥΡΙΖΑ και θέλουμε να τα αφήσουμε πίσω μας. Κατέθεσα την υποψηφιότητά μου γιατί πιστεύω ότι επήγει να ανακτήσουμε τη σοβαρότητά μας, την πολιτικότητά μας και να βγούμε με αυτοπεποίθηση να εκφράσουμε τις δημοκρατικές προοδευτικές δυνάμεις του τόπου και να ηγηθούμε αυτού που ονομάζουμε προοδευτική δημοκρατική παράταξη. Αυτή είναι η υποψηφιότητά μου και είμαι σίγουρος ότι θα τα καταφέρουμε. Αν προεξοφλούσα, αγαπητέ κύριε Θεοδόρου, ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δημοσκοπικά θα εξαφανιζόταν, θα διαλυόταν, θα διασπόταν και θα συρρυκνωνόταν μέχρι διαλύσεως, δεν θα κατέθετα καν την υποψηφιότητά μου. Πιστεύω στον ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό είμαι εδώ. Κύριε Φαραντούρη, είστε ευρωβουλευτής. Σχετικά πρόσφατα εκλεγήκατε. Στον κύριο Δούκα, ο οποίος εξελέγει δήμαρχος και προσπάθησε να κερδίσει και την προεδρία στο ΠΑΣΟΚ, δεν του βγήκε σε καλό αυτός ο επαναπροσδιορισμός στόχων. Είναι δυνατόν οι πολιτικοί να επιλέγουν να κερδίσουν μια θέση, να την κερδίζουν τη θέση αυτή και μετά από λίγο να λένε «Α, θα ανέβω ένα σκαλί παραπάνω, ας πούμε, γιατί η σταδιοδρομία μπορεί να πάει και λίγο παραπέρα», χωρίς να υπηρετούν τη θέση για την οποία έχουν εκλεγεί? Έχω την αίσθηση, κύριε Θεοδόρο, ότι έχετε μπερδέψει τα πορτοκάλια με τα μήλα. Εγώ είμαι κοινοβουλευτικός. Δεν είμαι εξωκοινοβουλευτικός, ούτε αυτοδιοικητικός είμαι. Έχω εκλεγεί και μάλιστα σε όλη την επικράτεια της χώρας και εκπροσωπώ τη χώρα μου κοινοβουλευτικά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, που είναι η κορονίδα του κοινοβουλευτισμού. Δεν υπάρχει κοινοβουλευτισμός στην Ευρώπη εδώ και εκεί. Το 80% της νομοθεσίας που έρχεται στο Ελληνικό Κοινοβούλιο και ενσωματώνεται στην χώρα αποφασίζεται στις Βρυξέλλες. Και με τον τρόπο αυτό νιώθω την τιμή και την ευθύνη να εκπροσωπώ όχι μία περιφέρεια, ούτε ένα νομό, αλλά ολόκληρη την επικράτεια. Και προφανώς αναφέρεστε στο συνάδελφο το Πανεπιστήμιο, τον κύριο Δούκα, επειδή διεκδίκησε την προεδρία του ΠΑΣΟΚ ως αυτοδιοικητικός, αλλά είναι τελείως διαφορετικό ως κοινοβουλευτικός να διεκδικεί την προεδρία του κόμματός του, πολλό δε μάλλον όταν πολλοί και πάρα πολύ γνωστοί και καταξιωμένοι κοινοβουλευτικοί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι επικεφαλής των κομμάτων τους. Την άλλη Δευτέρα έχω ραντεβού με τον επικεφαλής της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ουγγαρίας, τον αντίπαλο του ακροδεξιού Όρμπαν. Ο Πίτερ Μαγέρικ είναι συνάδελφός μου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, είναι ο επόμενος πρωθυπουργός της Ουγγαρίας απέναντι στον ακροδεξιό Όρμπαν και είναι ευρωβουλευτής. Ο Ιγκλέσιας των Ποθέμων, σας θυμίζω ότι ήταν ευρωβουλευτής. Ακόμα και ο εκλεκτός της Λεπέν στη Γαλλία, ο Μπαρτελά, ο υποψήφιος πρωθυπουργός της Γαλλίας που έχασε από το ενωμένο μέτωπο των δημοκρατικών προοδευτικών δυνάμεων, αυτό που θέλουμε να κάνουμε και εμείς εδώ στην Ελλάδα, αλλά θα τα πούμε στην πορεία, είναι ευρωβουλευτής. Το να είσαι ευρωβουλευτής εξασφαλίζει για τον χώρο σου και τον τόπο σου και τη χώρα σου παρουσία στο κέντρο λήψης των αποφάσεων. Όχι στην αυτοδιοίκηση, εκεί που λαμβάνονται οι αποφάσεις για τη χώρα σου, εκεί που βγαίνουν τα κονδύλια για την Θεσσαλία, εκεί που γίνονται οι αποζημιώσεις για τους αγρότες, εκεί που διαχειρίζεται η Ευρώπη τους πόρους για όλα τα κράτη. Αφού είναι τόσο σημαντικό, γιατί δεν μένετε λοιπόν στη θέση του Ευρωβουλευτή και διεκδικείτε ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ? Και ποιος σας είπε ότι δεν μένω στη θέση του Ευρωβουλευτή? Πώς βγάλατε αυτό το συμπέρασμα? Δεν κατάλαβα. Αν είχα εκλεγεί βουλευτής Κεφαλινίας ή βουλευτής Κιλκής ή βουλευτής Μαγνησίας, δεν θα μπορούσα να διεκδικήσω την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ? Πολύ δε περισσότερο που έχω βγει ευρωβουλευτής ολόκληρης της χώρας. Δεν το καταλαβαίνω αυτό που δηλαδή, λέτε. Αν κατάλαβα καλά, αν εκλεγείτε πρόεδρος, θα συνεχίσετε να εκτελείτε τη δουλειά του Ευρωβουλευτή. Θα συνεχίσετε να είστε ευρωβουλευτής.
Μα με συγχωρείτε, κοινοβουλευτικός είμαι και μάλιστα δραστήριος κοινοβουλευτικός, με ερωτήσεις καθημερινές, με παρουσία στην Ολομέλεια. Σήμερα με πετυχαίνετε στην Αθήνα. Χθες ήμουνα σε Επιτροπή Προϋπολογισμού και Περιβάλλοντος. Την Τρίτη θα είμαι στην Ολομέλεια. Την Πέμπτη θα είμαι στην Βόρειο Ελλάδα. Το Σάββατο θα είμαι στη Θεσσαλονίκη. Όλη τη θητεία έχετε μια τετραετία μπροστά σας. Το έκανε ο Ανδρουλάκης. Είχε 6 μήνες. Εσείς έχετε μια τετραετία μπροστά σας. Με συγχωρείτε, μάλλον σας διαφεύγει πώς ακριβώς κινείται η Ευρώπη και όλες οι υπόλοιπες χώρες με κοινοβουλευτικούς άνδρες και γυναίκες. Να είστε σίγουρος ότι 36 χρόνια δημοσιογράφος δύσκολα μου διαφεύγουν τέτοια πράγματα. Παρακαλώ, συνεχίστε. Όχι, δεν το λέω για να υποτιμήσω την κρίση και την αντίληψή σας, αλλά πρέπει να γνωρίζετε προφανώς ότι επικεφαλής κομμάτων και μάλιστα κυβερνητικών κομμάτων στην Ευρώπη είναι έντονοι και δραστήριοι ευρωβουλευτές και ευρωβουλευτίνες. Άρα λοιπόν νομίζω ότι περιποιεί τιμή και για τον χώρο μου και για τη χώρα μου να εκπροσωπώ, και αυτό που λείπει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή πιστεύω ότι εγώ μπορώ να το δώσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, και δεν είναι άλλο από την εξωστρέφεια και την παρουσία στο κέντρο λήψη των αποφάσεων. Διότι επαναλαμβάνω, οι κρίσιμες αποφάσεις για σας στη Θεσσαλία, για τους αγρότες μας, για το Ταμείο Αλληλεγγύης, για τις αποζημιώσεις που δεν έρχονται, για τις εκταμιεύσεις που ζητάμε, αποφασίζονται εκεί. Εκεί αποφασίζονται. Και προφανώς η δραστήρια κοινοβουλευτική μας ομάδα εδώ, με τους δραστήριους κοινοβουλευτικούς άνδρες και γυναίκες μας εδώ, συμπληρωματικά με τη δουλειά που κάνουμε εκεί, μπορεί να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ένα κόμμα που χαρακτηρίζεται από εσωστρέφεια το τελευταίο χρόνο. Και αυτό που χρειάζεται επιγόντως είναι να ξαναμπεί στο κέντρο λήψη των αποφάσεων και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Σας υπενθυμίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι το μεγαλύτερο κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς. Σας υπενθυμίζω ότι ο Αλέξης Τσίπρας είχε προταθεί ακόμα και για επικεφαλής της Κομισιόν εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Αριστεράς της Ευρωομάδας. Σας θυμίζω επίσης ότι αν είναι κάτι το οποίο επιγόντως χρειάζεται η Ελλάδα, είναι ισχυρή φωνή εκεί που αποφασίζονται τα πράγματα και όχι η λογική του δεδομένου και σιωπηλού συμμάχου που έχει καθιερώσει ο Μητσοτάκης τα τελευταία 5 χρόνια. Χρειάζεται να είμαστε αξιόπιστοι και διεκδικητικοί εταίροι και όχι σιωπηλοί και δεδομένοι φτωχοί συγγενείς ουραγοί στη γωνία, μπας και δυσαρεστήσουμε τη Γερμανία ή οποιαδήποτε άλλη δύναμη μέσα στην Ευρώπη. Αυτός είναι ο ρόλος μας. Και αυτόν τον ρόλο σκοπεύω να παίξω. Και κάτι άλλο. Οι Βρυξέλλες δεν είναι μακριά. Η ιδιότητά μου ως καθηγητή Πανεπιστημίου του Ευρωπαϊκού Δικαίου και δικηγόρου 25 χρόνια με φέρνει στις Βρυξέλλες κάθε εβδομάδα εδώ και 25 κύριε χρόνια. Φαραντούρη, καλά είναι αυτό όλα είναι αυτά ο που ρόλος λέτε, μου. Αλλά ανήκετε σε ένα κόμμα το οποίο τη μία φώναζε Merkel go back και μετά υπέγραφε μνημόνια. Εσείς ποια πολιτική θα υπηρετήσετε τώρα, τη συνεργασία και τη ανάδειξη των θεμάτων της Ελλάδας στο Ευρωκοινοβούλιο ή το Merkel go back? Πάντως σίγουρα όχι το γερούν γερά και το Βάστα Σόιμπλε, το οποίο δεν το έλεγαν ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε οι ομοειδεάτες μου, συνάδελφοί μου και συνοδοιπόροι μου, ούτε το μεγαλύτερο μέρος της κοινής γνώμης. Το γερούν γερά και το Βάστα Σόιμπλε το έλεγαν κάποια φιντάνια που δυστυχώς αυτή τη στιγμή βρίσκονται σε υπουργικούς θόκους στο κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και είναι προϊόν της οικογενειοκρατίας και του νεποτισμού, αγαπητέ κύριε Θεοδόρου. Εμείς λοιπόν στο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να έγιναν λάθη της διακυβέρνησης περίοδου 15-19, τα μία γεμάτα αφήσαμε. Κοινωνική συνοχή προασπίσαμε. Νεποτισμό δεν υπηρετήσαμε. Οικογενειοκρατία δεν υπηρετήσαμε και τη διαφάνεια την έχουμε κορώνα στο σπαθί μας. Μπορεί να μην έγιναν όλα τέλεια, αλλά τουλάχιστον η ρεμούρα του Ταμείου Ανάπτυξης και 7 νοσοκομεία που καφιέται ο Υπουργός Υγείας ότι έκλεισε με τα χεράκια του δεν είχαμε. Εν πάση περιπτώσει, αυτό τον ΣΥΡΙΖΑ που θέλω εγώ είναι ο ΣΥΡΙΖΑ της εξωστρέφειας. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων. Είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που μπορεί να εγγυηθεί μια εναλλακτική πρόταση για να πέσει η ακρίβεια και το υψηλό κόστος ενέργειας όπως έγιναν σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια μη μιλάμε για ευρωπαϊκή πραγματικότητα, έχουν προχωρήσει σε μέτρα κατά της ενέργειας. Ο Νικήτας Κακλαμάνης, ο συνάδελφός μου, κοινοβουλευτικός, πρώην πρόεδρος της Βουλής, υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, χθες κατέθεσε ερώτηση προς τον Υπουργό Σκυλακάκη με βάση όσα εδώ και 4 χρόνια μιλάω για καρτέλ, για ρυθμιστικές αστοχίες, για νόθευση του ανταγωνισμού και αριθμίες στην αγορά ενέργειας. Την έχετε δει προφανώς την ερώτηση του Νικήτα Κακλαμάνη προς τον Σκυλακάκη. Προχθές είχα μία συνάντηση με τον αντιπρόεδρο της Κομισιόν στις Βρυξέλλες, τον αρμόδιο επίτροπο για την ενέργεια για πολλά χρόνια όσο ήμουν κι εγώ
πρόεδρος Διευθυντής Νομικών Υπηρεσιών και νομικός σύμβουλος στη ΔΕΠΑ εδώ στην Ελλάδα. Γνωριζόμαστε καιρό με τον Μάρο Σεφκοβιτς. Ο Σεφκοβιτς είναι σοσιαλδημοκράτης. Είναι αντιπρόεδρος εκτελεστικός της Κομισιόν Αρμόδιος για τα Ενεργειακά. Έκανα μια ανακοίνωση. Και εδώ και 4 χρόνια επίμονα ζητάω μέτρα για να πέσει το ενεργειακό κόστος. Η Γαλλία έβαλε πλαφόν 4% στα υπερκέρδη της γαλλικής ΔΕΗ. Οι άλλες χώρες προχώρησαν με τη μείωση του ΦΠΑ. Μεγάλο θέμα. Έτσι. Μεγάλο θέμα. Η γνώμη σας ποια είναι λοιπόν, να επιστρέψουμε σε μια κρατική ΔΕΗ ή τέλος πάντων να ενισχυθεί με άλλο τρόπο ο ανταγωνισμός? Πείτε μου λίγο τη γνώμη σας. Θα ήθελα να την ξέρω. Ευχαρίστω. Η γνώμη μου είναι ότι στα δίκτυα και τις υποδομές όποια χώρα σέβεται τον εαυτό της τα κρατάει υπό δημόσιο έλεγχο. Δεν είμαι κρατιστής. Δεν θεωρώ ότι όλα πρέπει να περνάνε από το δημόσιο. Ιδίως όμως σε βασικά δίκτυα και υποδομές όπως η ενέργεια ή όπως οι τηλεπικοινωνίες, το νερό, πολύ δε περισσότερο, θα πρέπει να βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο. Δείτε τι έγινε με τον ΟΤΕ, για παράδειγμα, πριν από κάποια χρόνια. Πάλι στα πράγματα ήταν ο περίφημος κύριος Χατζηδάκης. Ο κύριος Χατζηδάκης ιδιωτικοποίησε δήθεν τον ΟΤΕ και τον οποίον τον πούλησε σε μια κρατική γερμανική εταιρεία, στην Deutsche Telekom. Ο ΟΤΕ ιδιωτικοποιήθηκε εντός εισαγωγικών, περνώντας τα χέρια του γερμανικού κράτους. Ο ΟΤΕ μαζί με άλλες δύο εταιρείες είναι ένα σκληρό ολιγοπόλιο. Μαζί με την WIND και τη Vodafone, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και μας κατηγορούν από την Ευρώπη και παντού ότι έχουμε τις υψηλότερες τιμές τηλεπικοινωνιών και τις χαμηλότερες επενδύσεις σε δίκτυα υποδομών. Πώς σας φαίνονται αυτό? Και εσείς προσωπικά και όλοι οι ακροατές μας και οι τηλεθεατές μας πληρώνουν από τις υψηλότερες τις υψηλότερες τιμές. Αλήθεια είναι αυτό, γιατί δεν υπάρχει ανταγωνισμός. Δηλαδή, άρα λοιπόν, τον ΟΤΕ θα τον ξανακάνετε κρατικό, αυτό μου λέτε? Δεν σας είπα αυτό. Σας είπα ότι είναι αστοχία και αποτυχία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας κάθε φορά που έβαλε τα χέρια της για να κάνει κάτι υποτίθεται στην αγορά, τα έκανε μουσκεμα και οδήγησε σε ολιγοπόλια υπέρ κάποιων εταιριών και υπέρ κάποιων συμφερόντων. Τώρα, αυτό που με ρωτήσατε για την ενέργεια, η ΔΕΗ, ναι, θα πρέπει να είναι υπό δημόσιο έλεγχο και μαζί με τη ΔΕΗ να υπάρχουν και άλλες 5, 10, 20, 30, 40, όσες θέλουν να είναι, ιδιωτικές εταιρείες ενέργειας. Δεν λέμε ότι πρέπει να είναι μονοπόλιο. Λέμε όμως ότι ένας πυλώνας πρέπει να ελέγχεται από το δημόσιο. Διότι αν η ΔΕΗ δούλευε σαν δημόσιο και δεν έπαιρνε ο διευθύνων σύμβουλός της 300 χιλιάρικα αποζημίωση συν πόνους πόσα 10 εκατομμύρια να μοιράζονται οι διευθυντές και τα διοικητικά συμβούλια από το δικό σας χρήμα, αγαπητέ κύριε Θεοδόρου και των τηλεθεωτών μας. Αν λοιπόν η ΔΕΗ συμπεριφερόταν σαν μια δημόσια επιχείρηση, δεν θα αναπροσάρμοζε τα τιμολόγια της με την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής πριν 3 χρόνια για να ακολουθήσουν όλες οι άλλες ιδιωτικές εταιρείες. Αν η ΔΕΗ συμπεριφερόταν όπως έκανε ο Μακρόν στη Γαλλία με την Electricité de France, την EDF, και είχε περιθώριο κέρδους 3-4%, ανώτατο περιθώριο κέρδους, κανένας από τους ιδιώτες ηλεκτροπαραγωγούς δεν θα τολμούσε να ουσιαστικά να αναυξήσει τα τιμολόγια. Αν η ΔΕΠΑ λειτουργούσε πραγματικά ως δημόσια επιχείρηση, δεν θα χρωστούσε όπως αποκάλυψα προχθές και έχει γίνει viral και έβγαλα και σχετικό δελτίο τύπου και είναι πρωτοσέλιδο σήμερα, 500 εκατομμύρια, μισό δισεκατομμύριο στην Gazprom. Η ΔΕΠΑ χρωστάει μισό δισεκατομμύριο στην Gazprom για ποσότητες φυσικού αερίου που δεν πήρε την περίοδο από το 2020 μέχρι σήμερα. Μισό δισεκατομμύριο. Ποιος θα τα πληρώσει αυτά? Γιατί δεν μας απαντάει η κυβέρνηση, γιατί η ΔΕΠΑ δεν παρέλαβε αυτές τις ποσότητες, παρότι οι ροές φυσικού αερίου συνέχιζαν απρόσκοπτα από τον αγωγό Turk Stream μέσω της Μαύρης Θάλασσας και της Βουλγαρίας στην Ελλάδα και είναι ο μόνος αγωγός που συνέχιζε τη ροή φυσικού αερίου παρά τον πόλεμο στην Ουκρανία? Αυτά είναι ερωτήματα που επηρεάζουν τη δική μας τσέπη, των τηλεθεατών μας τη τσέπη. Οδηγούν σε ακρίβεια στο ράφι του σούπερ μάρκετ, εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα και χρειάζεται να δοθούν απαντήσεις από την κυβέρνηση. Και εμείς θα επιμείνουμε σε αυτό. Εγώ λοιπόν έχω μία πρόταση με βάση τους 10 άξονες που δημοσιοποίησα μαζί με την υποψηφιότητά μου για πώς θα πάσει το ενεργειακό κόστος. Πώς θα αυξηθούν οι δουλειές, πώς θα θωρακίσουμε το δημόσιο σύστημα υγείας, πώς θα παίξουμε σοβαρά ρόλο στις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και στην εξωτερική μας πολιτική και πώς θα δώσουμε ρευστότητα στην αγορά και στις τράπεζες και στο μικρομεσαίο που πάει στην τράπεζα να πάρει ένα δανειάκι 10-20 χιλιαρικάκια και δεν μπορεί να περάσει ούτε απ' έξω. Τη στιγμή που το Ταμείο Ανάκαμψης μοιράζεται σε 5-6 εταιρείες και όπως αποκάλυψε ο Τζεντιλόνι και ο Ντομπρόφσκις, οι δύο αρμόδιοι
επίτροπη για τα θέματα τα χρηματοοικονομικά σε μένα προσωπικά στην Ευρωβουλή πριν από 10 μέρες. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κοινοποιήσει ακόμα ως όφιλε τις εταιρείες που έχουν καρποθεί τα ωφέλη του Ταμείου Ανάκαμψης, τη στιγμή που η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στενάζει σε όλη την Ελλάδα. Αυτά είναι τα τεράστια ζητήματα που θα αναδείξουμε στην Ευρώπη και γι' αυτό χρειαζόμαστε μια δυνατή φωνή και στην Ελλάδα και στην περιφέρεια και στην Ευρώπη. Και αν δεν ήμασταν στην Ευρώπη, στην Ολομέλεια, να φωνάζουμε να έρθουν περισσότερες αποζημιώσεις για τη Θεσσαλία, με βάση τα ψίχουλα που είχε πετάξει στο τραπέζι η Κομισιόν πριν από μερικούς μήνες, ακόμα θα μιλούσαμε για κάτι χιλιάρικα. Για κάτι χιλιάρικα σε ζημιές δισεκατομμυρίων στο Θεσσαλικό Κάπο. Όλα αυτά τα θέματα. Στην κεντρική σας επιτροπή όμως, σε ζητάτε για το πώς θα διαγράψετε τον Κασελάκη. Όχι για αυτά τα θέματα, τα οποία μας καίνε όλους και είναι πολύ σημαντικά. Και τέλος, πώς θα τα πετύχετε όλα αυτά αν υπάρξει διάσπαση και αν ακούγεται για 10 βουλευτές, άλλοι λένε για 4, αποχωρήσουν 4 ή 10 βουλευτές από την κοινοβουλευτική σας ομάδα. Πώς θα τα περπατήσετε όλα αυτά τα θέματα? Καταρχάς, δεν ασχολούμαστε μόνο με αυτά. Και είναι όμως σωστή η παρατήρηση ότι πολλά από αυτά τα σημαντικά και οι δράσεις μας οι κοινοβουλευτικές και οι εξωκοινοβουλευτικές και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό επισκιάζονται από όλη αυτή την διχαστική εσωστρέφειά μας. Συμφωνώ μαζί σας. Υπάρχουν όμως πράγματα που πρέπει να δρομολογηθούν και να λυθούν και βεβαίως υπάρχουν και πράγματα που θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Όταν πριν από 1,5 μήνα είχα σηκώσει το χέρι και είχα πει φτάνει πια, να πάμε σε εκλογές συντεταγμένα, χωρίς να έχουμε προτάσεις μομφής και όλα τα υπόλοιπα, και είχα παροτρύνει την ηγεσία να πάρει πρωτοβουλίες, να σπεύσει σε εκλογές, δεν με άκουσαν κάποιοι. Τώρα θα είχαμε πάει σε εκλογές ειρηνικά, σοβαρά και συντεταγμένα και χωρίς πρόταση μομφής της ηγεσίας και χωρίς όλα τα υπόλοιπα απόνερα που ακολούθησαν. Η ηγεσία όμως προτίμησε να έρθει στην Κεντρική Επιτροπή ο Στέφανος Κασελάκης και να ζητήσει εδώ και τώρα να κατατεθεί η πρόταση μομφής, προφανώς πιστεύοντας ότι δεν θα τελεσφορήσει. Εγώ είχα κάνει την πρότασή μου να αποφευθούν όλα αυτά, ανεξάρτητα αν θα τελεσφορούσε ή όχι. Δεν εισακούστηκα. Εμένα ο λόγος μου θέλω να είναι διορατικός και προληπτικός, να προλαμβάνει και όχι να τρέχουμε μετά να σφουγγαρίζουμε τα απόνερα των επιλογών μας. Τώρα λοιπόν είμαστε σε μια διαδικασία εκλογών και είμαστε και σε μια διαδικασία συνεδρίου. Είμαι αισιόδοξος ότι όλα θα πάνε καλά. Επαναλαμβάνω, εάν δεν πίστευα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ μπορεί να ανασυγκροτηθεί, εάν είχα προεξοφλήσει τη διάσπαση, αν είχα προεξοφλήσει τη συρρήκνωση, δεν θα ασχολιόμουν με τα σοκοματικά μου, δεν θα ασχολιόμουν με υποψηφιότητες, δεν θα ήμουν ενώπιό σας ως υποψήφιος πρόεδρος. Επειδή πιστεύω ότι μπορώ να ενώσω και μπορώ να ηγηθώ ενός ιστορικού κόμματος με αίσθημα ευθύνης, που μπορεί και έχει την υποχρέωση ως αξιωματική αντιπολίτευση. Ναι. Τον χάσαμε τον κύριο Φαραντούρη. Πιστεύω, σας ακούω. Όχι, όχι, τώρα μπορούμε να συνεχίσουμε, ναι, ωραία. Επειδή λοιπόν πιστεύω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει ιστορική ευθύνη, αλλά και θεσμική ευθύνη, αλλά και κοινοβουλευτική ευθύνη ως αξιωματική αντιπολίτευση να ηγηθεί των προοδευτικών δημοκρατικών δυνάμεων, γι' αυτό και κατεβαίνω υποψήφιος και θεωρώ ότι η υποψηφιότητά μου είναι υποψηφιότητα εξωστρέφειας, πολιτικού λόγου και κυρίως αποτελεσματικότητας για νικηφόρες μάχες και στο μέλλον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Φαραντούρη. Να είστε καλά. Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Καλό απόγευμα.